Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Πληροφορίες από τις Βρυξέλλες ανέφεραν πως χθες αξιωματούχοι της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ολλανδίας, καθώς και εκπρόσωποι του Eurogroup, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εξέτασαν στο πλαίσιο του λεγόμενου Washington Group στην Βελγική Πρωτεύουσα τις τεχνικές λύσεις για το ελληνικό χρέος, χωρίς όμως να καταλήξουν σε συμφωνία. Εντός της Ευρωζώνης υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες για το πώς θα ενεργοποιείται ο μηχανισμός ελάφρυνσης, ο οποίος θα περιλαμβάνει και την περίφημη ρήτρα ανάπτυξης. Γερμανία, Σλοβακία, Αυστρία και Σλοβενία ζητούν να επιβληθούν αυστηρές προϋποθέσεις στην Ελλάδα για την ελάφρυνση, ενώ Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Κύπρος ζητούν να θεσπιστεί ένα αυτόματο σύστημα απομείωσης του χρέους. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση γνωριμίας των Υπουργών Οικονομικών της Γερμανίας και της Ελλάδας, Όλαφ Σόλτς και Ευκλήδη Τσακαλώτου αντίστοιχα, λίγες ώρες μετά τη συνεδρίαση του Euro Working Group. Άγονοι κρίνονται οι πληστηριασμοί των ακριβότερων σπιτιών που έχουν βγει στο ηλεκτρονικό σφυρί το τελευταίο δίμηνο, με τους ενδιαφερόμενους να αφήνουν το χρόνο να κυλήσει προς όφελός τους. Η διαδικασία προβλέπει ότι όταν ένας πληστηριασμός ματαιωθεί λόγω έλλειψης υποψηφίων αγοραστών, το ακίνητο επιστρέφει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σε χαμηλότερη τιμή, προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η έπαυλη του Κωνσταντίνου Δαφέρμου, η οποία βγήκε σε πληστηριασμό το Φεβρουάριο, αλλά η διαδικασία ματαιώθηκε λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Η πολυτελής κατοικία του άλλοτε ισχυρού άντρα του real estate Μπάμπη Βοβού στο Παλαιό Ψυχικό επιστρέφει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στις 25 Απριλίου. Τελευταίο παράδειγμα η βίλα στο ναό του Ποσειδώνα του αρχιτέκτονα και κατασκευαστή Νικόλαο Μεταξά, η οποία βγήκε στο σφυρί την Τετάρτη από ιδιώτη έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο δεν κατάφερε να περάσει στην ιδιοκτησία κανενός. Αλλάζουν όλα στη βιομηχανία παραγωγής τροφίμων που έχουν ως βασικά συστατικά αλεύρι και πατάτα, αλλά και στα εστιατόρια, και αυτό διότι όπως προστάζει η νέα ευρωπαϊκή οδηγία, θα πρέπει το μαγείρεμα να γίνεται σε εξαιρετικά ειδικές συνθήκες, ώστε να μην παράγεται καρκινογόνα ουσία ακριλαμίδιο. Από σήμερα λοιπόν, για παράδειγμα, οι πατάτες θα πρέπει πρώτα να πλένονται καλά, να βράζονται κομμένες και ακολούθως να τηγανίζονται σε χαμηλή θερμοκρασία λαδιού, ώστε να μην παράγεται η βλαβερή ουσία. Στα εστιατόρια ειδικά θα πρέπει η διαδικασία να πραγματοποιείται μπροστά στα μάτια του καταναλωτή. Για να πουλήσει μια επιχείρηση τώρα toast, θα πρέπει να έχει ειδικό χρωματολόγιο με το οποίο θα συγκρίνει αν έχει περισσότερο ροδαλό το ψωμάκι από αυτό που προβλέπεται και ακολούθως να το σερβίρει ή όχι στο πελάτη. Το ίδιο ισχύει και για το ψωμί, καθώς οι φούρνοι θα πρέπει να μην ξεροψύνουν το ψωμί αλλά και να το βγάζουν σε συγκεκριμένη στιγμή από τον φούρνο. Για να δούμε λοιπόν πώς θα τα πάμε με την αυτή οδηγία. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτη μόνο κειμένου 808,27 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,25%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.